Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από το έθνο. Να άρχισε στο δρόμο για τι φορολαφρύνσει. Αυστηρά τα μηνύματα των θεσμών. Δεν αφισβητούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2020, το βασικό θέμα τη εφημερίδα. Η έκδοση του ομολόγου στην πρώτη σελίδα, η πετυχημένη έκδοση του ομολόγου πράγματι, στην πρώτη σελίδα τη εφημερίδα Τα Νέα, φθηνό χρήμα 10 χρόνια μετά. Τι σημαίνει η επιτυχία α, του χθεσινού ομολόγου, με το χαμηλότερο επιτόκιο 1,9 από την ένταξη στο ευρώ, δανείστηκε η Ελλάδα. Επίση στην πρώτη σελίδα, δημόσιο το σκεπτικό του Συμβουλίου τη Επικρατεία, που βάζει τέλο στα αναδρομικά, η απόφαση που κόβει οριστικά τα δώρα. Και έχουμε και την φωτογραφία τη πρώτη γυναίκα πρόεδρου τη Κομισιόν με 384 ψήφου, von der Leyen πρώην Υπουργό Άμυνα τη Γερμανία. Και εδώ, αυτή η φωτογραφία τη νέα Προεδρού τη Κομισιόν Δεσπόζη στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, τη Καθημερινή. Την βλέπετε εδώ. Έχει πάρει το χριστιανικό τη ύφο. Ευχαριστεί όλου που την ψηφίσανε. Σ' άλλο, λέει από την αποφυλάξη φλόρου, το βασικό θέμα τη Καθημερινή, <Και> η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αναστείλει του νέου κώδικε λόγω των εμφανών παρενεργειών. Απάντηση Άγκυρα με τέταρτο πλοίο ε, έχει στείλει εκεί στην ε, Κύπρο. Από τη γη στη Σελήνη πριν από 50 χρόνια έγινε η εκτόξευση του Apollo 11. Εφημερίδα των συντακτών προβάλλει στην πρώτη σελίδα την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πα και ο πίσω ολοταχώ. Ερμηνεύει η εφημερίδα τα όσα υπόθηκαν χθε, τι συμφώνησαν Μητσοτάκη και Ιερώνημο, επιστοφή στο παλιό καθεστώ σχέσεων πολιτεία-εκκλησία, ω μη γεννόμενη θεωρείται συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνημου του περασμένου Νοεμβρίου. Κάτι το οποίο είπε και ο κ. Μητσοτάκη Ιορδάνη, αλλά και συμφώνησε βεβαίω και ο κ. Ιερώνημο και ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι διασφαλίζονται πλήρω τα οικονομικά και τα ασφαλιστικά των ιερέων. Έτσι είναι. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο, πράσινο φω για μείωση φορολογία, ψήφο εμπιστοσύνη από Ρέγκλινγκ και δανειστέ. Το αναπτυξιακό σχέδιο τη κυβέρνηση είναι το βασικό θέμα. Διονύη Σιμόπουλο, πώ έζησε το πρώτο βήμα στο φεγγάρι. Ο κύριο Σιμόπουλο, να πούμε αυτό ο εξαιρετικό επιστήμονα, από του κορυφαίου στον κόσμο, ήταν τότε πριν 50 χρόνια στην εκτόξευση του Apollo 11. Ο μοναδικό Έλληνα, λέει, που βρισκόταν στο διαστημικό κέντρο του Χιούστον τον Ιούλιο του 1969 και η εφημερίδα σχολιάζει νέο ναι, ξεκίνημα σχέσης πολιτείας-εκκλησίας. Συνεχίζουμε την μια δημοκρατία. Ο Τραμπ θα εγγυηθεί τα σύνορά μα. Το ερώτημα αυτό είναι στην πρώτη σελίδα. Αποκλειστικό σα καριά νέα στρατηγική συμφωνία με τι ΗΠΑ. Τι ζητούν οι Αμερικανοί και τι δίνουν. Άρχισαν οι συνομιλίε για αναθεώρηση τη αμοιβαία αμυντική συνεργασία. Η προηγούμενη υπογραφή πριν από 29 χρόνια. Να πούμε ότι ο κ. Δένδια είναι ήδη στι ΗΠΑ. Θα έχουμε σε λίγο και τον Μιχάλη Γνατίο να μα πει για τι επαφέ που θα έχει ο επικεφαλή ελληνική διπλωματία εκεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Καταλήτηση μεταρρυθμίσει για ανάπτυξη και μειώσει φόρων. Ε, πακέτο αλλαγών εξπέ στην οικονομία. Προωθεί η κυβέρνηση, γράφει η εφημερίδα Φιλελεύθερου. Το σύστημα παπάλονίζει την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι αποκαλύπτουν τα ΦΕΚ. Ο Μαδούρο έχει κλέψει 350 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία 20η αιτία. Ο χρόνο για τη Βενεζουέλα τελειώνει, λένε σε συνεντεύξει άνθρωποι που ξέρουν το καθεστώ εκεί. <coughs> Δεικτικό το πρώτο τη εφημερίδα Αυγή. Κανονικότητα. Σκάνδαλο ενέργεια με το καλημέρα. Η δεξιά του κυρίου είναι εδώ, στη συνάντηση Μητσοτάκη Ιερονίμου. Ούτε πρόσχημα για την κατάργηση του ασύλου. Είναι τρία θέματα τα οποία η Αυγή ουσιαστικά προβάλλει αντιπολιτευτικά και επίση προγραμματική αντιπολίτευση στη Βουλή και στου δρόμου του αγώνα. Η ομιλία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα χθε στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ζωσπάστη. Οι βουλευτέ του ΚΚΕ, μαχητικό στήριγμα του λαού απέναντι στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία στη στρατηγική του κεφαλαίου στην πρώτη συνεδρίαση τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΟΕ. Μίλησε χθε ο κύριο Κουτσούμπα. Το φρικτό έγκλημα στην Κρήτη, στην πρώτη σελίδα τη Εσπρέσο, τη βίασε και την πέταξε σαν το σκυλί στον κόσμο τη η σύζυγο του Κίλερ. Εκείνο ήταν στον εισαγγελέα και εκείνη ανανέωνε το Facebook, λέει η εφημερίδα. Στο θολωμένο μυαλό του 27χρονου δολοφόνου του βιολόγου, ήθελε να γίνει δόκιμο μοναχό Σαολίν Προφανώ και η φωτογραφία του φερόμενο δολοφόνου, έχει ομολογήσει. Να δούμε τη συνέχεια σε αυτό. Ένα δεύτερο θέμα, α, κύριε Ορδάνη. Ε, από πάνω ακριβώ, πρώην υπουργό ξελογιάστηκε με δημοσιογράφο. Με δημοσιογράφο? Ναι, άντρα. Ο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Άντρα. Ο γυναίκα είναι. Α, γυναίκα. γυναίκα. Είναι καλημέρα, κύριε Μένιο. Καλημέρα, κύριε Μένιο. Καλημέρα σα. Ξέρετε κάτι παραπάνω. Όχι. Όχι. Όχι θα πρώην το υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ ξελογιάστηκε με δημοσιογράφο του πολιτικού ρεπορτάζ, λέει μέσα η εφημερίδα, όπου γνωρίστηκαν μέσα από την ε, επαγγελματική ε, σχέση. Ωραία, Αυτό καλεσμένε εδώ διάφορε Δεν είναι δημοσιογράφο. Τον έχει... που υπουργό ψάχνω εγώ να βρω. Εγώ τον δημοσιογράφο ψάχνω. Τον υπουργό. Ε, Φίλε, άμα δεν έχει τώρα ονόματα τέτοια. Έχει ακούσει ανε... τίποτα. Ναι. Τρέχα γύρευε. Ναι. Ναι. Τη βίασε ανέστη τη λέει και την πέταξε στη σπηλιά. Γράφει η Στάρα, τριχύλα καρέ καρέ. Ο μαρτυρικό θάνατο ε, της τη βιολόγου και πάνω πάνω έκρυβε μισό κιλό κοκαίνη στο περουκίνη του. Οι αστυνομικοί το βρήκαν, λέει, ένα πακέτο κολλημένο στο κεφάλι του που περιείχε ε, κοκαίνη αξία 30.000 ευρώ. Φούσκωνε λίγο το περουκίνη και του λένε τι έχει. Και είδε στην ε, Αλεξανδρά του στη Μήκονο, πώ έχει παχύνει. Ε, και έκανε αυτό. Αλεξανδρά... Δεν την είδε, δεν την είδε. Τούμπανο. Ναι, ναι, είναι πρισμένη τελείω. Έχει παχύνει, έχει πάρει κιλά. Ε, να συνεχίζουμε. Παράθυρο για τα πλεονάσματα. File brief ανοιχτό υπό προποθέσει το ενδεχόμενο συζήτηση για μείωση των στόχων στο μέλλον. Συμφωνία επί τη αρχή κυβέρνηση θεσμών. Αναφέρει η εφημερίδα. Κλείνουμε με τον τύπο Θεσσαλονίκη. Σχέδιο αφανισμού των γεωταχή από Τσιμισκή. Φιλόδοξε προτάσει για τεράστιε αλλαγέ στο κέντρο Θεσσαλονίκη. Οδό ήπια κυκλοφορία από τη Γερμανού μέχρι τη Βενιζέλου τα επόμενα χρόνια.